Η νέα εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Γάζας πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Στο Κάιρο, οι μη απευθείας διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με άδειλο για την ώρα αποτέλεσμα. Οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτες. Το Ισραήλ θέτει ως αδιαπραγμάτευτο όρο την ασφάλεια, ενώ η Παλαιστινιακή πλευρά την άρση του αποκλεισμού της λωρίδας της Γάζας. Η εκεχηρία θα λήξει τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Την ίδια ώρα, η Συμμαχία του Στόλου της Ελευθερίας σχεδιάζει να πλέψει ξανά προς τη Γάζα. Στόχος είναι η Διεθνής Νεοπομπή να πλέψει στη Γάζα μέσα στο 2014 και να σπάσει τον Ισραηλινό αποκλεισμό. Μέλη της Συμμαχίας του Στόλου της Ελευθερίας συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Τηρούμε την ομοθεσία των χωρών από τις οποίες θα διέλθουμε. Δεν ξέρουμε ποιες χώρες θα είναι, ενδέχεται να είναι πολλές. Αυτό που είναι σημαντικό είναι πως δεν επιθυμούμε και αφού δεν το επιθυμούμε, δεν θα έχουμε στρατιωτική συνοδεία. Τον Μάιο του 2010, οι Ισραηλινοί κομμάντος είχαν επιτεθεί στην αντίστοιχη νεοπομπή που μετέφερε βοήθεια προς τη Γάζα. Κατά το ρεσάλτο των Ισραηλινών στο πλοίο Μαβί Μαρμαρά είχαν σκοτωθεί συνολικά 10 Τουρκοί υπήκοοι.